Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο Τα Πάντα για την Jinx. Νιώθω ότι κάνω μία εκπομπή εδώ πέρα. Ανέβασα ένα story στο Instagram και σας είπα αν τυχόν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο για την Jinx και να μου γράψετε τις ερωτήσεις σας. Γενικότερα, η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Πραγματικά, στείλατε πάρα πολλές ερωτήσεις, τόσο που πιστεύω δεν θα στείλανε τούτο για μένα. Τι συμβαίνει εδώ? Τι, την αγαπάτε? Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και εμείς την αγαπάμε. Οπότε, ναι, οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο περισσότερες μπορώ. Επίσης, κάποιες επαναλαμβάνονται, οπότε θα τις απαντήσω από ένα άτομο, αλλά και εσείς οι υπόλοιποι που τους είχατε κάνει την ίδια ερώτηση, θα την απαντήσω. Καταλάβω. Αν τυχόν ακουστούν πράγματα να πέφτουν, είναι η ωραιότατη Jinx που βρίσκεται στο σαλόνι μας και τρώει το φουσκωτό της κόκαλο. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση από τον Τερτιρόγλου. Έχω εδώ πέρα λοιπόν, να ξέρετε, το τετραδιάκι μου. Το έχω φτιάξει όμορφα, ωραία. Και κάνω την ερώτηση, πώς την κάνανε. Είμαστε πολύ τακτοποιημένοι και φτιαγμένοι. Λοιπόν, οπότε η πρώτη ερώτηση είναι από τον Τερτιρόγλου. Άμα κάνω λάθη, ρε παιδιά, εντάξει, κάποιοι έχετε περίεργα ονόματα. Πώς και πήρα τη σκυλάκι? By the way, είσαι πολύ καλή συνέχεια έτσι. Λοιπόν, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι από τη Μυτιλίνη θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι. Απλά δεν μπορούσαμε γιατί το νοικιάζαμε το σπίτι και ο άνθρωπος που το είχε δεν ήθελε να έχει μέσα σκυλί. Οπότε δεν μπορέσαμε να υιοθετήσουμε εκεί πέρα. Και με την πρώτη ευκαιρία, όταν νοικιάσαμε αυτό το σπίτι εδώ πέρα, μόλις γυρίσαμε στην Αθήνα, λέμε κατευθείαν θα πάρουμε σκυλί και πόσο μάλλον τώρα που έχουμε κήπο. Οπότε θα έχει και ένα χώρο να τρέξει, να παίξει, να σκάψει, να κάνει οτιδήποτε θέλει. Οπότε ναι, γι' αυτό πήραμε σκυλάκι, πήραμε την απόφαση να πάρουμε σκυλάκι. Γενικότερα πάντα το θέλαμε και τώρα μας δόθηκε ευκαιρία. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Tommy Gunn. Είχατε στο παρελθόν κανένα άλλο κατοικίδιο? Η αλήθεια είναι ότι μαζί με τον Γιώργο δεν είχαμε κάποιο κατοικίδιο, αλλά και οι δυο μας από το σπίτι, από τα πατρικά μας, είχαμε σκυλιά μέσα. Ο Γιώργος είχε την Τίβα, εγώ είχα τη Λούση. Οπότε έχουμε ζήσει τη ζωή με το σκυλί, η οποία φαινόταν να ήταν πάρα πολύ εύκολη, μπορώ να πω εγώ, αυτή τη στιγμή που τώρα έχουμε δικό μας σκυλί. Και επίσης στο χρόνο μας, τον ελεύθερο, όταν οι φίλοι μας φεύγανε που θέλανε να κρατήσουμε το σκυλάκι, όπως ξέρετε, τον έχετε δει τον Τζόκο, φαντάζομαι, τον κρατούσαμε. Οπότε είχαμε ζήσει και τη ζωή του σκυλιού μέσα στο σπίτι μέχρι να έρθει η Jinx. Οπότε λέμε εντάξει, δεν θα είναι κάτι. Θα σας πω στη συνέχεια. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι από τον Θανάση Ζερβό. Πώς και την πήρατε και με ποιο κριτήριο την επιλέξατε? Λοιπόν, αυτή είναι η πιο εύκολη ερώτηση, η πιο εύκολη απάντηση να σας δώσω. Θα σας βάλω κάπου εδώ μία φωτογραφία και πείτε μου εσείς αν θα μπορούσατε να αντισταθείτε σε αυτήν την ομορφιά. Από τότε δηλαδή τα αυτιά της ήταν τεράστια. Η μουσούδα της ήταν όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Οπότε ναι, από αυτό το κριτήριο την επιλέξαμε την Jinx. Ίσως να πέσαμε λίγο έξω, αλλά όχι, κάνω πλάκα. Προφανώς και την λατρεύουμε. Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση, που κάπως συνδέονται. Είναι από τον Mike Τζουβουλούες. Πώς αποφασίζετε να πάρετε ένα σχετικά μεγάλο σκύλο, όπως η Jinx, και όχι κάποιο πιο μικρό? Η αλήθεια είναι ότι στην αγγελία της έγραφε ότι θα φτάσει μέχρι 10 με 12 κιλά. Αλλά επειδή είναι δεσποτάκι και δεν ξέρεις από τι ράτσα είναι οι γονείς τους μέσα, δεν γνωρίζεις πόσα κιλά θα φτάσει αυτό το ζωντανό. Οπότε η δικιά μας υπέροχη Jinx, το απίστευτο βόδι έφτασε τα 15 κιλά και να τα χαίρετε. Είναι μια θεά. 15 με 16. Καταπληκτική. Οπότε, ναι, γενικότερα θέλω να πάρουμε ένα μεσαίο μεγέθους που είναι μεσαίο μεγέθους. Απλά νομίζαμε ότι θα είναι μικρότερου μεσαίου μεγέθους, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έφτασε αυτά που τα κιλά που είναι, τη λατρεύουμε. Απλά θέλαμε λίγο πιο μικρό για τη βολικότητα, πώς να σας πω, να την παίρνουμε παντού μαζί. Αν τυχόν μπορούσαμε να την πάρουμε και πάνω στη μηχανή, μπορούσαμε να την πάρουμε πάνω στη μηχανή. Αλλά είναι αρκετά μεγάλη, είναι πληθωρική, την αγαπάμε. Ο Τζούλης, ο Άπλας, ρωτάει πώς και πότε την πήρατε. Λοιπόν, την πήραμε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι τον Ιούνιο. Ημερομηνία ακριβώς δεν θυμάμαι. Αλλά θα σας πω τώρα το σκηνικό πώς έφτασε στα χέρια μας, γιατί αυτό νομίζω ότι ρωτάει πώς την πήρατε. Μας πήρε η κυρία που συζητούσαμε για να μας τη στείλει, γιατί είναι από τη Λάρισα, η Jinx. Εκεί γεννήθηκε, στη Λάρισα. Είναι Λαρισαίο το κορίτσι μας. Και μας λέει ότι έρχεται σήμερα μια κοπέλα από Λάρισα, Αθήνα. Οπότε θα τη στείλουμε μαζί, είναι θελόντρια, και θα τη φέρει ξημερώματα στην Αθήνα. Οπότε βάλαμε τα ξημητήρια μας 5 ώρα το πρωί, ακόμα ήταν έξω νύχτα, πήραμε τη μηχανή και πήγαμε στο τρένο και μας δώσανε την Jinx. Μας τη φέρανε μέσα σε ένα μικρό κουτάκι και παιδιά, δεν έχω ξαναδεί πιο όμορφο πλάσμα. Αλήθεια σας λέω. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να τη σπειράζουμε τα αυτιά, να τη φυλάμε, να τη χαϊδεύουμε. Είχε μια κυλίτσα έτσι μεγάλη, έτσι για χάδια μόνο, έτσι να τις κάνεις έτσι. Άμα έχω κάποια βιντεάκια να σας δείξω πόσο μικρή ήταν την πρώτη μέρα που την πήραμε και εντωμεταξύ επειδή ήταν καθισμένη μάλλον πολλές ώρες, δεν ξέρω πόση ώρα είναι Αθήνα Λάρισα το τρένο, είχε πιαστεί. Οπότε πήγαινε και κάπως στραβά. Έχω να σας δείξω βιντεάκι που τρέχει στον κήπο και πάει κάπως έτσι. Είναι ό,τι
καλύτερο υπάρχει. Αλήθεια. Οπότε ναι, κάπως έτσι ήρθε, μας πήραν τηλέφωνο, εμείς είχαμε κάνει τις διαδικασίες και αυτά και μας λέει μπορεί να έρθει σήμερα, έχουμε μια κοπέλα διαθέσιμη που μπορεί να τη φέρει. Και μας την έφερε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή τη μεταφορά. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Κουγιανό. Περνάτε ποτέ στη για να σας δώσουν κατοικίδιο? Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ούτε εγώ το περίμενα. Όταν ψάχναμε για να υιοθετήσουμε, κοιτάξαμε αρκετές φιλοζωικές για να βρούμε το σκυλάκι που θα ταιριάζει σε εμάς, όσο μπορεί να ταιριάξει από μια φωτογραφία. Και καταλήξαμε στη φιλοζωική της Λάρισας. Οπότε συμπληρώσαμε την αίτηση που έπρεπε να συμπληρώσουμε. Μιλήσαμε με την αρμόδια κυρία, τέλος πάντων, που ήταν υπεύθυνη για την Jinx, που τότε λεγόταν νομίζω Ροζούλα, Φούξια, κάτι τέτοιο. Δεν της περιέννη, το ξέρετε κι εσείς, την Jinx Spark. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο να καταθέσουμε αυτή την αίτηση. Μας στείλαν ένα ζευγάρι που είχε υιοθετήσει και αυτό σκυλάκι, και αυτή σκυλάκι από την φιλοζωική της Λάρισας. Οπότε ναι, ήρθαν, τσεκάραν ότι υπάρχει το σπίτι, ότι υπάρχει ο κήπος, γιατί πιο εύκολο είναι να σου δώσουν να υιοθετήσει ένα σκυλάκι εφόσον έχει και ένα κήπο. Έχει κάποιο χώρο να τρέξει το ζωντανό για να εκτονωθεί. Και ήρθε το ζευγάρι τέλος πάντων, τον γνωρίσαμε, πολύ καλή. Δώσανε και εκείνη την έγκρισή του στην αρμόδια κυρία για να μας στείλουν την Jinx και όλα πήγαν καλά. Αλλά ναι, ήταν μια διαδικασία που δεν την περίμενα ούτε εγώ να μας στείλουν ανθρώπους να τσεκάρουν το σπίτι και καλύτερα που το κάνουν γιατί δεν ξέρει ποιο κυκλοφορεί εκεί έξω και τι θέλει να το κάνει το ζωντανό. Η επόμενη ερώτηση είναι πάλι από τον Κουγιανό, αλλά είπα από πού την πήρατε, από τη φιλοζωική της Λάρισας. Οπότε πάμε στην επόμενη που είναι μια κοπέλα επιτέλους, Μαρία εδώ λέει. Τι ράτσα είναι? Λοιπόν, στην αγγελία, από όσο θυμάμαι, έγραφε ότι είναι Beagle. Τώρα, αν βάλεις ένα Beagle και την Jinx δίπλα, δεν θα βρεις ομοιότητα. Καμία βασικά. Αλλά σίγουρα έχει κάτι μέσα σε κυνηγόσκυλο, γιατί αυτή η ενέργεια δεν εξηγείται αλλιώς. Παιδιά, δεν έχω δει πιο ενεργητικό σκύλο. Αλήθεια σας λέω. Δεν έχω δει. Δηλαδή, και του πατρικού μου, η Λούση που έχουν οι γονείς μου, είναι λαμπραντόρ λυκόσκυλο. Δεν κάνει τόσο πολύ αταξία, δεν τρέχει τόσο πολύ, δεν κοιμάται όλη μέρα. Εγώ αυτό έχω να πω. Οπότε ναι, έχει μέσα μάλλον σίγουρα κυνηγόσκυλο. Τώρα ακριβώς τη ράτσα είναι δεν μπορούμε να ξέρουμε, μόνο να τις κάνουμε τεστ DNA που δεν νομίζω να τις κάνουμε ποτέ. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση, πόσο χρονών είναι, ρωτάει ο Μάνος 69. Έκλεισε ενός, 20... πότε τα έκλεισε? Τον Απρίλιο ήτανε. 14 Απριλίου. Τώρα τι μάνα είμαι εγώ να μην ξέρω τα γενέθλια της Jinx. Τέλος πάντων, τον Απρίλιο τα κλείσαμε, πήγαν όλα τέλεια, της πήραμε και δώρο, δεν το έφαγε καν. Της ξαναπήραμε όμως δώρο, το κατέστρεψε, της πήραμε ένα παιχνίδι, ήταν τέλεια, περάσαμε ωραία. Υπάρχει και βίντεο, θα το βάλω κάπου εδώ. Οπότε, πάμε στην επόμενη ερώτηση που είναι από τον Τάκη Κουτουνούες. Από πού και ποιος εμπνεύστηκε το όνομα Jinx? Το όνομα προέρχεται από ένα χαρακτήρα στο παιχνίδι LOL, League of Legends, που είναι μια πολύ όμορφη κοπελίτσα, η Jinx. Από εκεί είναι και το επέλεξε ο Γιώργος και μαζί συμφώνησα και εγώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θέλαμε γενικότερα να πάμε με κάτι πάρα πολύ mainstream. Οπότε καταλήξαμε στο Jinx, που είναι και λίγο περίεργο. Δηλαδή, όταν το λέμε σε μεγάλους ανθρώπους, Jinx, Jinx, δεν μπορώ να το πω να ξεκάθαρα. Και πολύ πλάκα, αλλά το καταλαβαίνω. Αυτή είναι θεά. Μπαίνουμε στο βαθύ και σκοτεινό κομμάτι. Ο Ντίνος Άντρου ρωτάει, έχει κάνει καμία ταξία? Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω και πού να τα αφήσω? Πάλι καλά, το σπίτι είναι όρθιο, όπως σας είπα, ήταν πολύ ενεργητικό σκυλί. Έχει κάνει της Παναγίας στα μάτια. Ό,τι μπορούσε να κάνει, το έχει κάνει. Αρχικά ξεκίνησα με κάτι καλώδια, που έκοψε ένα καλώδιο του ίντερνετ. Έχει χίλιο κατουρίσει και χίλιο χέσει τον καναπέ. Εγώ εδώ τι έχω τραβήξει, θα τα καθαρίζω μέρα παραμέρα. Έχει φάει βιβλία μου. Έχει μια μανία με τα στυλό, παιδιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό στην κάμερα. Μπορεί να διαβάζω εγώ κάπου εδώ, να αφήσω το στυλό μου ανυπεράσπιστο εδώ, θα περάσει η Jinx, θα το πάρει. Κοιτάξτε με, θα το πάρει. Θα το κρύψει μέσα στο κρέι. Και όταν εμείς θα κάνουμε δουλειά και δεν την έχουμε στο νου μας, θα ξεκινήσει να το σπάει και να το τρώει. Είναι τέτοια ύπουλη. Γενικότερα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα που δεν περίμενα ότι θα τα κάνει. Μπράβο, παιδιά, έχει φάει αυγά. Έχει φάει ντεπών. Έχει κλέψει πανσέτες από τα πιάτα μας. Πραγματικά, αναρωτιέμαι πώς έφτασε τον μπάγκο. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Έχουμε πεταχτεί να πάμε μέχρι το σούπερ μάρκετ ή το φούρνο να πάρουμε ψωμί και έχουμε αφήσει τρεις κοτομπουκές. Και ξέρετε, αυτά τα που φεύγουν τις κοτομπουκές, τα crumbs, πώς λέγονται. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει, έχει γλύψει όλο το πιάτο. Όλο. Και ήταν και μέσα στον μπάγκο. Και πείτε μου εσείς πώς το κατάφερε αυτό. Δεν ξέρω. Οπότε, ναι, αρκετές αταξίες, την αγαπάμε για αυτό που είναι. Ακόμα τις κάνει. Πριν μέρες μας κατούρισε το στρώμα, ποιος ξέρει γιατί. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να τη μάθουμε. Οπότε, ναι, προχωράμε. Ρωτάει ο G. Αναστασάκης, σας χαλάει τα σπαρτά? Παιδιά, όσες φορές έχει τύχει και είναι έξω στον κήπο, εμείς που κάνουμε ψηλοδουλειές, υποτίζουμε και αυτά, και έχει τύχει να την αφήσουμε να βγει έξω, δεν έχει αίσθηση του τόπου και του χρόνου. Παιδιά, πάει, πατάει πάνω στα σπαρτά. Οπότε, επειδή δεν έχουμε βάλει ακόμα περίφραξη, δεν την αφήνουμε την Jinx να βγαίνει έξω, στον κήπο τουλάχιστον. Γιατί πιστεύω ότι θα τα φάει όλα. Όλα. Και έχουν πάει τόσο ωραία. Θα κάνω ένα update βίντεο μετά από αυτό εδώ, να σας δείξω πόσο καλά πάει ο κήπος μας. Οπότε,
Οπότε ναι, να το περιμένετε. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τον Αντώνη Γκόγκο. Πώς αντιστέχεσαι σε αυτά τα ματάκια όταν κάνεις ζαβολιές? Δεν αντιστέκομαι. Γι' αυτό εμένα με έχει καβαλήσει από παντού. Δηλαδή, εμένα, αν τη πω μη, είναι σαν να τη λέω κάντο. Αλήθεια, παιδιά, δεν ξέρω. Έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε μένα. Να μου τρώει τα δάχτυλα ακόμα, να μου τραβάει το μπατζάκι στο πόδι και παράλληλα, ξέρεις, σου πιάνει λίγο το δέρμα εδώ, κτακ, και να κάνει αυτό. Ό,τι καλύτερο, ναι. Οπότε, επειδή εγώ δεν μπορώ να τη επιβληθώ, με έχει καβαλήσει. Επόμενη ερώτηση είναι από τον Πάνος. Ο Τέλης ρωτάει αν γαυγίζει. Και εδώ έρχεται η εξής απάντηση. Δεν έχω γνωρίσει άλλο σκυλί τόσο ομιλητικό. Παιδιά, τις λέμε πάμε. Ξέρετε που δεν μπορώ να το πω γιατί θα ξεκινήσουμε εδώ πέρα να έχουμε χαμούλη. Και ξεκινάει να μας γαυγίζει, σαν να μας λέει τελείωνε, ρε! Τελείωνε! Θέλω να πάω έξω! Θέλω να κάνω την ανάγκη μου! Είναι σαν να μπαίνει σε mood επιθετικό, να σου λέει. Να σου μιλάει όμως, να σου λέει κάνε πιο γρήγορα! Δεν έχεις ντυθεί ακόμα! Δεν είσαι έτοιμος, δεν μου έχεις βάλει το λουρί, τι συμβαίνει! Λίγο χάνουμε την μπάλα, δεν ξέρω. Αυτό το σκυλί μας κατακρίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μας το λέει κιόλας με γαύγισμα, καταλάβατε. Και επίσης είναι τρομερή γκρινιάρα. Τρομερή. Δηλαδή, αν τη πει θα σου δώσω καρότο, θα σου γαυγίζει μέχρι να τη το δώσει. Καθαρίσει. Και τώρα πάει και κάνει αγκαλίτσα στον μπαμπά, βέβαια. Βέβαια. Ζηλεύουμε. Βέβαια. Μπαίνουμε τώρα στο κομμάτι περιποίηση. Λοιπόν, ρωτάει ο Κωνσταντίνος Παντελόγλου, τη αρέσει το μπάνιο? Θα σου πω. Στην πανιέρα δεν τη αρέσει. Τον κήπο ίσως τη αρέσει, γιατί το έχουμε δοκιμάσει μια φορά. Δηλαδή τώρα που έχουν μπει και οι ζέστες, πιστεύω θα το αγαπήσει. Όπως επίσης ευελπιστώ να αγαπήσει το μπάνιο στη θάλασσα. Δεν την έχουμε πάει ακόμα, ευελπιστούμε να την πάμε. Στο μπάνιο τη αρέσει να πίνει νερό. Δηλαδή να τη ανοίξει το τηλέφωνο, εκεί θα τρελαθεί να πίνει νερό. Οπότε ναι, αυτό τη αρέσει πάρα πολύ. Πριν προχωρήσουμε να πιούμε λίγο, έχω φτιάξει εδώ μια λεμονάδα σπιτική. Ξέχασα να βάλω ζάχαρη. Αλλά την πίνω. Λοιπόν, ρωτάει η Γλίνου Νικολέτα, τα νυχάκια και το κούρεμα εσείς είσαι κούριο για ζωάκια? Η αλήθεια είναι ότι δεν κουρεύουμε. Είναι κοντότριχο σαν σκυλάκι. Πάλι καλά, δηλαδή θέλαμε κι εμείς κοντότριχο, γιατί τα μακρύτριχα υποτίθεται ότι βγάζουν παραπάνω τρίχα. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, να το ξέρετε. Οπότε ναι, δεν την κουρεύουμε. Αυτό είναι το μήκος του τριχώματός της. Τα νυχάκια τώρα θα σας πω. Εγώ δεν έχω προσπαθήσει να τα κόψω. Και ούτε θέλω. Φοβάμαι. Οπότε ναι, τα κάνει ο κτηνίατρος όταν την πάμε. Για τα εμβόλια, για ένα check-up, για τέτοια πράγματα. Οπότε τι τα κόβει. Αλλά γενικότερα να ξέρετε ότι σκάβει ή και στο δρόμο όταν κάνει πραγματάκια. Οπότε τα λιμάρει μόνη της. Δηλαδή κάθε φορά που πάμε, ο κτηνίατρος της κόβει μόνο τα πίσω. Σας έχω πει ότι έχει δύο παρτσαλά εκεί που κρέμονται μόνα τους και δεν τα νιώθει. Αυτά τις κόβουμε γιατί δεν μπορεί να τα λιμάρει. Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη λιχουδιά? Η Jinx, που είναι από τον Γεωργέμ. Δεν έχει αγαπημένη λιχουδιά. Θα φάει τα πάντα, ό,τι μπορεί να φάει, ό,τι μπορεί να βρει, να αρπάξει, θα το αρπάξει. Δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο, οπότε αγαπημένη λιχουδιά από αυτά που της δίνω εγώ και κάνει να φάει είναι το καρότο, πιστεύω. Αλλά υπό άλλες συνθήκες τρώει τα πάντα. Η Μιλίτσα ρωτάει αν βγάζει πολλές τρίχες μέσα στο σπίτι. Σ' αγαπώ. Κοιτάξτε, αν δεν σκουπίσετε μέσα σε μια εβδομάδα το σπίτι, επειδή έχετε δουλειές και τρέχετε και αυτά, θα μαζευτούν αυτά τα βουναλάκια τρίχας που βλέπεις, ξέρετε, αυτά τα πράγματα, τα λίγο απέσια, ναι. Αλλά γενικότερα δεν θεωρώ ότι βγάζει πάρα πολύ τρίχα. Βέβαια, τώρα τελευταία βλέπω την τρίχα του στο σεντόνι. Τι να κάνω, να την ξυρίσω? Επόμενη είναι το Δημήτρη Σουκουβού. Πόσο δύσκολο ήταν να μάθει να κάθεται σπίτι? Ακόμα το μαθαίνουμε. Σας είπα, είναι γκρινιάρα. Δεν δέχεται να μείνει μόνη της. Δεν ξέρω, την έχουμε κακομάθει πάρα πολύ. Και δεν δέχεται να μείνει μόνη της. Δηλαδή και στα μάξι να την πάρουμε, πάλι θα γκρινιάζει. Δεν ξέρω τι θέλει το σκυλί. Η επόμενη είναι τη Στελίνα Κοντοπούλου. Έχει κρεβάτι ή πάντα κοιμάται μαζί σας? Σε ποιον έχει αδυναμία? Θέλω να ελπίζω ότι την έχει σε μένα την αδυναμία. Εγώ μαζεύω τα πάντα. Εγώ παίρνω τον περισσότερο χρόνο μαζί της. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι την έχει με τον Γιώργο. Γενικότερα κρεβατάκι έχει και δικό της. Αλλά είναι με τις μέρες της. Κάποιες μέρες μπορεί να κοιμηθεί μαζί μας. Κάποιες μέρες μπορεί να κοιμηθεί στο crate. Ό,τι θέλει κάνει. Την έχουμε αφήσει ελεύθερη και αν θέλει έρχεται με εμάς, αν θέλει πάει στο crate. Ο Official MR Handicraft ρωτάει, της έχετε κάνει στήρωση? Όχι, την προγραμματίζουμε τώρα τον επόμενο μήνα γιατί πρέπει να περάσει κάποιος καιρός από τη στιγμή που είναι αδιάθετο το σκυλί. Οπότε ναι, θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Κώστας Μουπουάρ. Πιστεύεις πως είναι καλό να έχει τσιπάκι? Εννοείται. Και γι' αυτό εμείς θα το βάλουμε τώρα μαζί με τη στήρωση. Μας το κάνει πακέτο ο κτηνίατρο. Και αυτό μου δίνει μπάλα να σας πω γιατί εννοείται ότι το τσιπάκι είναι σημαντικό. Όπου μου έχει κάνει μια ερώτηση εδώ ο φίλος Μόσχος. Την έχετε χάσει ποτέ και αν ναι, πώς το αντιμετωπίσατε? Μπορώ να σας πω ότι είναι ένα τίθα σωνιά το Jinx. Γενικότερα μας έχει φύγει αρκετές φορές από το κολάρο εδώ. Επειδή ήταν πολύ χαλαρό και επειδή τράβαγε και ήταν μέσα στην τρελή της τη χαρά, μας έχει φύγει στον δρόμο. Πάλι καλά για τους ανθρώπους που μας βοήθησαν να την πιάσουμε. Γιατί εκείνη το βλέπει σε παιχνίδι. Εγώ ουρλιάζω στον δρόμο κυνηγώντας την και λέγοντάς της έλα εδώ σε παρακαλώ πάρα πολύ και την κυνηγάμε ξέρεις τρέχοντας τώρα. Οπότε ναι, δεν γυρνούσε πίσω. Γι' αυτό
αυτό πρέπει να έχει τσιπάκι στο σκυλάκι σου, αν τυχόν συμβεί κάτι και δεν τη βρει. Αλλά κάθε φορά υπάρχουν άνθρωποι στον δρόμο πάλι καλά που μα βοηθήσαν και την πιάσαμε. Μετά τι να τη πει, πού πα, δεν θα καταλάβει. Οπότε πάμε στην επόμενη. Ρωτάει ο Ρέστης και πιστεύω ότι μα κοροϊδεύει λίγο. Μαζεύετε εσεί τι ακαθαρσίε με χαρτί ή σακουλάκια. Εμεί είμαστε με τα σακουλάκια. Καλησπέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ήρθε, έκανε τον guest και έφυγε. Είμαστε αυτοί που μαζεύουμε με σακουλάκια. Νομίζω ότι θα σχαινόμουν να πιάσω με χαρτί, αν τυχόν το κουμπίσω. Ρωτάει ο Κωνσταντίνος. Είναι δύσκολη ευθύνη η σκυλομαμά? Είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Είναι levels. Δεν μπορώ να φανταστώ τι κάνουν οι γυναίκες που έχουν 3 με 4 παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα βγάζουν πέρα. Εμένα η Jinx μου έχει πάρει όλη την ενέργεια, μου έχει ρουφήξει την ψυχή. Αλλά τη λατρεύουμε, την αγαπάμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ που την πήραμε. Αλλά παιδιά, θα σας πω κάτι τώρα. Αν θέλετε να υιοθετήσετε, σκεφτείτε το καλά πριν το κάνετε. Γιατί εμείς, επειδή ήμασταν σε οικογένειες που είχαμε πολλά άτομα, και εγώ και ο Γιώργος, οπότε το σκυλί ήταν συνήθως ενός. Η ευθύνη, αλλά και εγώ θα το έβγαζα βόλτα το δικό μας και ο αδερφός μου και η αδερφή μου και η μαμά μου. Καταλάβατε, οπότε μοιραζόταν η ευθύνη. Δεν περίμενα ότι θα θέλει τόσο χρόνο. Είτε είναι σε ενέργεια, είτε είναι σε καθάρισμα, είτε είναι στο να του μάθεις πράγματα. Παιδιά, τρομερή ευθύνη. Οπότε ναι, σκεφτείτε το καλά πριν υιοθετήσετε και να έχετε χρόνο άπλετο. Γιατί δεν θα το νιάξει, θα κατουρίσει και στις 3 ώρα το πρωί και στις 5 το πρωί. Οπότε να είστε έτοιμοι να το αναλάβετε. Και πάμε στην επόμενη που γελάω λίγο. Ρωτάει ο Christoph I06. Θα την έδινε για ντουκάτι? Πανικάλε. Εγώ όχι. Ο Γιώργος μπορεί. Πολύ πιθανό. Πλάκα κάνουμε. Αλλά είχε πολύ πλάκα αυτή η ερώτηση. Είπα να την προσθέσω. Οπότε προχωράμε. Η πρώτη τελευταία ερώτηση είναι από τον Εμίλιο. Σκέφτεστε να πάρετε αδερφάκι στη Jinx? Λοιπόν, ακούστε. Σε ένα ωραιότατο συννεφάκι, σε έναν άλλο κόσμο. Γενικότερα το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα είναι πολύ μικρότερου μεγέθους. Αλλά νομίζω είναι ωραίο να το σκεφτόμαστε. Ω, θα είχαμε κι άλλο, θα είχες εσύ το ένα, εγώ το άλλο. Θα κοιμόμασταν όλοι μαζί. Wow, θα ήταν τέλεια. Αλλά ναι, όχι. Δηλαδή ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, νομίζω. Εδώ δεν την έχουμε μάθει καλά-καλά να μας ακούει. Είναι ακόμα σε αυτή τη φάση της εφηβείας. Οπότε ναι, ίσως στο μέλλον. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση που είναι από τον Πούπε Μπραχίμη. Είναι Jinx Crazy Ass White Dog. Μπορώ να σου πω ότι είναι Crazy Ass Black Dog και έχει πάρει τον πατέρα της. Και προφανώς είναι, εννοείται, είναι τρελιάρα, αλλά είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, αυτά. Οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές, ελπίζω να απάντησα αρκετές από αυτές και να σας κάλυψα. Χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε τέτοια ανταπόκριση και ότι θέλατε να μάθετε πράγματα για την Jinx, γιατί τη λατρεύουμε κι εμείς. Οπότε ναι. Αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο εμείς. Μην ξεχνιόμαστε, like, subscribe και αφήστε μου ένα comment να μου πείτε για τα δικά σας σκυλιά αν έχετε ή για τα δικά σας κατοικίδια. Οπότε εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!